Θέλουμε να μας τα πει όλα το πώς βιώνει αυτούς τους 4 μήνες μακριά από το γιο της, το πόσο σημαντικό είναι να βλέπει το παιδί της καλά, πόσο δύσκολα νιώθει όταν το βλέπει να πεινάει, να πονάει, να δυσκολεύεται, να μην αντέχει άλλο και όλα αυτά θα τα μοιραστούμε μαζί της αμέσως τώρα. Πάμε στο σαλονάκι μας, παιδιά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε την κυρία Λία, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις για την κυρία Λία. Έρχεστε, ρωτάτε, έτσι και κάθεστε μαζί μας. Να σου πω ότι πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και θα το καταλάβεις στα πρώτα 15 δεύτερα. Το κατάλαβα ήδη από το τηλέφωνο. Κυρία Λία μου, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, κυρία Ιωαννίδου, μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Μια υπέροχη κυρία, μιλάτε πάρα πολύ ωραία, είστε πάρα πολύ ωραία ντυμένη, στυλάτη, υπέροχη κυρία. Και είστε και η μητέρα βεβαίως του αγαπημένου μας τρελού Κύπριου. Θέλω να μου τα πείτε όλα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με αυτό. Πόσο δύσκολα περνάτε και περάσατε αυτούς τους 4 μήνες μακριά από το Μάριο σας. Επειδή ο Μάριος είναι ένα πολύ ζωντανό άτομο μέσα στο σπίτι, πολύ δραστήριο και συμμετέχει σε πάρα πολλές από τις δράσεις τις οικογενειακές, μας έλειψε πάρα πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσει κοντά μας. Τον έχουμε αποθυμίσει όλοι. Και ιδιαίτερα ο σκύλος του, ο Λίας. Πόσα χρόνια τον έχει? 7. 7 χρόνια. Τον είχε φέρει πολύ πολύ μικρού λιμερών. Όταν ήταν φοιτητής και από τότε είναι αχώριστοι, λατρεύουν ένας τον άλλον και δεν μπορώ να φανταστώ πόσο όμορφη θα είναι η σκηνή που θα συναντηθούν οι δυο τους ύστερα από τόσο καιρό. Έλειψε ξανά τόσο ο Μάριος από το σπίτι? Ποτέ? Όχι συνεχόμενα, ποτέ. Όχι. Όταν ήταν φοιτητής βέβαια έλειπε, αλλά ήταν άλλες οι συνθήκες. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία πάμε να τον δούμε. Επικοινωνούσαμε συχνά, μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μέσω άλλων μέσων. Τώρα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν νιώθετε ότι ίσως να έκανε κάτι που να του στοιχήσει ή να ήταν λάθος επιλογή το να πάει σε αυτό το παιχνίδι μακριά από όλους και όλα, να μην μπορεί να μιλήσει με τη μητέρα του. Μετά ειδικά από αυτό το τροχαίο που του έτυχε, έτσι. Δεν μπορούσε να μιλήσει με τους δικούς του ανθρώπους. Εσείς ήσασταν αγχωμένοι. Δεν νιώθετε ότι ίσως να μην έπρεπε να πάει? Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ήταν λάθος επιλογή. Ξέρω το Μάριο, ξέρω πώς σκέφτεται και πόσο πολύ θέλει να ζει νέα πράγματα, να δοκιμάζει τις δυνατότητες του. Και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους, όταν τους δίνονται οι ευκαιρίες και χαίρομαι όταν δοκιμάζουν τα παιδιά μου, αλλά και ο καθένας, καινούργια πράγματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που λέτε, γιατί δεν το μπορεί πολλοί γονείς να φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα από το πόσο υπερπροστατευτικοί είναι μαζί τους, έτσι. Και μπορεί ίσως να κάνουν κάποια λάθη και να τους στερούν κάποια πράγματα από τη ζωή τους. Σε αυτό το σημείο όμως βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Τον είχατε πάντα τόσο χαλαρό στις επιλογές του και τόσο ελεύθερο να επιλέξει ό,τι θέλει αυτός να κάνει στη ζωή του? Ναι, η φιλοσοφία μας αυτή είναι. Δίνεις στο παιδί σου τα εφόδια που νομίζεις ότι θα τον βοηθήσουν, θα το βοηθήσουν το παιδί σου. Και από εκεί πέρα το αφήνεις να κάνει τις επιλογές του, γιατί η ζωή είναι δική τους. Και πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και να απολαμβάνουν τις επιτυχίες τους και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες τους. Αυτή είναι η ζωή. Πάρα πολύ. Η ζωή χωρίς εμπειρίες νομίζω δεν έχει και κανένα νόημα. Δεν μας πάει παραπέρα. Πώς ήταν μικρός ο Μάριος? Ήταν το παιδί της μαμάς του? Καθόλου. Ή... καθόλου. Καθόλου, μα καθόλου όμως. Δηλαδή? Ήτανε ζωηρός, ήταν ανήσυχος, ήταν... ο άνθρωπος που ήθελε να παίρνει τις αποφάσεις που τον αφορούσαν μόνος του, ακόμη και όταν ήταν πολύ μικρός. Ήθελε να επιλέγει τα ρούχα που θα φορούσε, τους φίλους του, τα παιχνίδια του. Εκείνα τα καθιερωμένα παιχνίδια που κάνουν οι γονείς, τα χάδια, τα πολλά και τα λοιπά, δεν ήταν του χαρακτήρα του Μάριου, δεν τα ήθελε. Πολύ δυσανασχετούσε. Ήθελε πάντα να νιώθει ελεύθερος. Και αυτό είναι νομίζω το χαρακτηριστικό του. Και ξέρετε, μου κάνει και εντύπωση σε ένα παιχνίδι που έχει τόσο αυστηρούς κανονισμούς. Πώς αντέχει. Πώς αντέχει, ναι. Το θέλει πάρα επειδή πολύ. Ξέρω πόσο έντονο είναι το αίσθημα ελευθερίας που έχει. Ναι, το θέλει ακριβώς.
Το θέλει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι στο στοιχείο του, είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Έτσι νιώθω. Αυτό μου βγάζει εμένα και νομίζω ότι και στον κόσμο όλο. Είναι τα αγωνίσματα που τον ιντρικάρουν, που του αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω με τους κανονισμούς εάν στερείται κάποια πράγματα. Προφανώς στερείται κάποια πράγματα βασικά. Παρ' όλα αυτά μου κάνει ότι αυτό το παιχνίδι φτιάχτηκε για τον Μάριο. Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ έτσι νιώθω. Έτσι ότι φαίνεται. Του δίνει τη δυνατότητα και να αναπτυχθεί σαν προσωπικότητα, αλλά και να καλλιεργήσει δεξιότητες, τις ικανότητες του, θα έλεγα. Ίσως να αποδείξει και στον εαυτό του ποιος είναι, τι μπορεί και να φτάσει εκεί που θέλει να φτάσει. Πού νομίζετε ότι θα φτάσει? Όπου του βοηθήσει ο Θεός. Είναι στα φαβορί. Έτσι. Πιστεύω πως ναι, είναι, έτσι λέγεται. Είναι πολύ ξεκάθαρα. Είναι δυνατό παιδί. Εγώ από αθλητικής άποψης κρίνοντας, έχει δυνατότητες. Έχει πολλές δυνατότητες. Και η προϊστορία του αυτό δείχνει. Αλλά το πού θα φτάσει ο κάθε παίκτης είναι δύσκολο να πει κάποιος, γιατί μπαίνουν και παράγοντες αστάθμητοι. Όπως? Όπως ένας τραυματισμός. Μια συγκυρία, ένας σχεδιασμός διαφορετικός από την παραγωγή. Η επιθυμία του ίδιου, πόσο μεγάλη είναι για να φτάσει παραπέρα. Του κάθε παίχτη εννοώ, όχι μόνο η επιθυμία φαίνεται ότι έχει τεράστια επιθυμία στο να κερδίσει το παιχνίδι και το φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες και ειδικά, και πάμε στην παραγωγή που είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε από την αρχή, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ούτε εσείς, ούτε και ο Μάριος, γιατί μου φαίνεται ένα πολύ αθώο παιδί. Δεν περιμέναμε, τι εννοείτε? Τους παράγοντες της παραγωγής και το πώς αλλάζουν το σενάριο, το πώς το εφαρμόζουν στους κανόνες του παιχνιδιού, τους ρόλους που δίνουν στους παίχτες, που είναι πάρα πολύ... Εγώ προσωπικά δεν περίμενα τόση μεθοδικότητα και τόσο σενάριο σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι καθαρά αγωνιστικό και συμβίωσης, έτσι δεν είναι? Εγώ θα έλεγα ότι μια τόσο πολυέξοδη παραγωγή πρέπει να έχει πολύ πολύ καλό προγραμματισμό και θεωρώ πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία τον τρόπο που χειρίζονται όλα τα θέματα που προκύπτουν, γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα το τροχαίο που συνέβη, το οποίο κανείς δεν είχε προβλέψει και φαντάζομαι ούτε και κάποια παραγωγή θα μπορούσε να πει ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ πρέπει να πω έτσι και δημόσια ότι από ό,τι έμαθα από τους παίχτες οι οποίοι έχουν βγει, που ήταν και πολύ φιδωλοί, πολύ τσιγκούνιδες τα λόγια που λένε τα παιδιά, μου είπαν ότι τον φρόντισαν πάρα πολύ το Μάριο. Ναι. Και γιατί ίσως είχε και το σοβαρότερο τραύμα, έτσι δεν είναι? Ναι, φαίνεται πως ναι. Φαίνεται πως ναι. Πώς νιώσατε εκείνη τη μέρα? Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη να μου πείτε μετά το τροχείο πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή. Πού μάθατε? Από την τηλεόραση φαντάζομαι μάθατε κι εσείς. Όχι, το μάθα δύο ώρες πριν, όχι δύο, κάποιες ώρες πριν από την προβολή του επεισοδίου που μας τους έδειξε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Ευτυχώς. Σας πήραν αυτή τηλέφωνο? Ναι, με πήραν από Άγιο Δομήνικο και μίλησα μέσω της παραγωγής με τον Μάριο για ένα λεπτό και κάτι. Με διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος είναι καλά. Εγώ είμαι καλά, μου είπε, και εγώ ανησύχησα ποιος δεν είναι καλά, ποιο παιδί δεν είναι καλά. Μου είπε ότι η Ειρήνη Κολυδά είναι αρκετά τραυματισμένη. Ίσως ούτε ο Μάριος είχε συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή που μιλούσαμε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του. Ναι. Πιστεύω πως δεν μπορούσε να το καταλάβει. Μάλιστα. Δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό όμως να φύγει και να εγκαταλείψει το παιχνίδι, ε? Ξέρω το Μάριο πως σκέφτεται και πιστεύω ότι πραγματικά δεν του πέρασε καμιά στιγμή από το μυαλό να εγκαταλείψει. Ο Μάριος δεν εγκαταλείπει εύκολα. Εσείς δεν σκεφτήκατε, θα πάω να πάρω το παιδί μου, δεν μπορώ να το βλέπω εκεί πέρα να βασανίζεται? Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ και το σκεφτήκαμε και με το σύζυγό μου πολύ σοβαρά να πάμε να τον φέρουμε πίσω στο σπίτι, να τον φροντίσουμε όπως ξέρουμε, όπως ο κάθε γονιός που νοιάζεται για το Βέβαια. Παιδί του. Αλλά έπρεπε να σεβαστούμε την επιθυμία του Μάριου, την οποία μας διαβίβασε η παραγωγή, ότι θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι. Ο ίδιος δεν σας το είπε αυτό? Ότι θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι. Θέλω να παραμείνω στο παιχνίδι. Εκεί την ώρα δεν το συζητήσαμε.
Όχι, εκείνη την ώρα δεν το συζητήσαμε. Ήταν πολύ σύντομη η συνομιλία.